ήταν να πάω και εγώ στην Αμερική μαζί με τον κουμπαράκι μου, τον Άκη και ένα φίλο μας. Έτυχε μια αναποδιά και εγώ είμαι εδώ. Και να σας πω κάτι, επειδή είπα κάθε εμπόδιο σε καλό. Θα έχανα το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο μπάσκετ με τον Βάζελο, την Κυριακή. Όταν το είχα προγραμματίσει, δεν το είχα σκεφτεί ότι θα πέσει, πώς το λένε, η ίδια ημέρα, δηλαδή που θα είμαι και εγώ στην Νέα Υόρκη. Οπότε το εμπόδιο μου φαίνεται βγήκε σε καλό. Θα δω από κοντά, άλλο να το βλέπεις από Αμερική και άλλο να σε στο σεφ δύο μέτρα από τη γραμμή του αράουτ. Και θα δω από κοντά την πρώτη νίκη του Ολυμπιακού. Στο πρώτο παιχνίδι, πρώτη νίκη, την Κυριακή. Μια και αναφέρθηκα για τον μπάσκετ της Κυριακής, από ό,τι έχουν μείνει γύρω στα 2.000 εισιτήρια, σήμερα τα πήραμε τα εισιτήρια, ξεφανιστήκανε όλα, παρά έχουν μείνει 2.000 εισιτήρια και θα πουλούνται αύριο στο ΣΕΦ από το πρωί, κάνα δύο ώρες εγώ πιστεύω, 2.000 εισιτήρια, η ζήτηση είναι τρομακτική. Να συνεχίσω να πω για το μπάσκετ. Θέλω ο κόσμος που θα είναι εκεί να βοηθήσουμε την ομάδα μας όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Στην επίθεση τη δικιά μας και στην επίθεση των άλλων τι πρέπει να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να τα πω από εδώ. Ξέρετε εσείς τώρα που με ακούτε κάποια παιδιά πώς θα πρέπει να βοηθήσουμε την ομάδα μας στο παιχνίδι αυτό. Εννοείται. Απαγορεύονται καπνογόνα και πώς θα λένε να πετάμε τέτοια αυτά που κάνουν οι άλλοι εκεί πάνω. Έτσι. Για να πάρουμε το πρώτο παιχνίδι, την πρώτη νίκη δηλαδή, και μετά θα παίξουμε την Πέμπτη, τη Δεύτερη και μετά νομίζω είναι την Κυριακή, πάλι τη Δευτέρα δεν θυμάμαι, να πάρουμε την Τρίτη να τελειώνουμε. Προσωπικά εγώ δεν θα πω αυτή τη φορά θέλω 3-0, δεν θέλω σκουπόξυλα, θέλω σκούπες και τέτοια, εγώ θέλω το πρωτάθλημα. Εντάξει. Και το λέω αυτό γιατί θα παίζει ο Ολυμπιακός με 5 παίκτες και ο Παναθηναϊκός με 8. Όλοι ξέρετε τι έχει κάνει σε αυτή την 20ετία. Εκεί να δείτε παράγκες. Και παραμένει η ίδια παράγκα. Ο ίδιος Βασιλακόπουλος, δεν έχει φύγει ποτέ. Τα ίδια όργανα, οι ίδιοι διαιτητές. Δεν χρειάζεται να τα λέω. Ακόμα μια απόφαση, ακόμα εκκρεμεί να βγει. Κατά του Γιαννακόπουλου, το δικαστήριο πότε θα γίνει και αυτό. Αλλά πάμε τώρα στο πιο σπουδαίο για μένα. Αυτό είναι που είπα και το μπάσκετ είναι σπουδαίο που θα πάρουμε το πρωτάθλημα, αλλά λέω το πιο σπουδαίο για μένα είναι ότι ο πολλής κόσμος δεν ξέρει το τι εστί Θωμαΐδης, Αλαφούζος, Μελισσανίδης. Ή αν ξέρουν κάποιοι, προ 20 ετίας θα έχουν ξεχάσει. Δηλαδή να είχαν διαβάσει κάτι τότε για κάποιον από τους τρεις, από τους δύο μάλλον, τους προέδρους, τους τσάμπα προέδρους, έχει ξεχαστεί. Λοιπόν, επειδή συνεχίζει το πόλεμος κατά του Ολυμπιακού και κατά του Μαρινάκη, αδίκως, γιατί άμα ο Μαρινάκης δεν ήταν πρόεδρος του Ολυμπιακού, δεν θα έλεγε κανείς τίποτα για τον Μαρινάκη. Αλλά επειδή είναι ο Ολυμπιακός, η λάσπη είναι ατελείωτη που πετάτε και δεν έχετε και στοιχεία. Δηλαδή, παράδειγμα, θα σας πω ένα στα γρήγορα που θυμήθηκα, ο Γεωργίας, που το έχει μετανιώσει τη μαλακία που έκανε και άκουσε το Μελισσανίδη, που είπε το είχαμε παίξει over και αυτά, εάν το είχε πει τότε, πριν 3 χρόνια, η ΑΕΚ δεν θα είχε πέσει η Β' Εθνική. Θα είχε πέσει η Ιμπέρια. Δηλαδή αυτό που είπε τότε κατέβηκε ένας που μας είπε 3-0, πώς το λένε, να γίνει over το παιχνίδι. Εάν το είχε πει τότε μετά τον αγώνα, θα έπεφτε η Ιμπέρια και θα σωτόταν η ΑΕΚ. Αλλά μάλλον δεν είχαν τέτοια εντολή ο Γεωργίας από το Μελισσανίδη. Να σώσει την ΑΕΚ ο Μελισσανίδης, μάλλον ο Μελισσανίδης το συνέφερε να πέσει η ΑΕΚ, να την πάρει τσάμπα. Και μια και λέω για αυτό το όνομα, που εσείς οι ΑΕΚτζήδες το έχετε ψηλά, όχι όλοι πιστεύω,
Αυτός δεν είπε πριν 2 χρόνια που ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αεξίδες, φίλοι μου, οπαδείς, πώς σας είπε, πάρτε διαρκείας και σε 2 χρόνια που θα είμαστε στην Δέλτα Εθνική θα έχουμε και το γήπεδο. Τα δώσατε τα λεφτά, πάντα λεφτά. Ανεβήκατε στην Δέλτα Εθνική, γήπεδο δεν υπάρχει. Πάει το πρώτο ψέμα. Δηλαδή μιλάμε για απατεώνα. Απατεώνας βάσει αυτά που λέει. Εγώ το θεωρώ ότι δεν είναι... πώς να το πω, δεν λέει αλήθεια ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Και επειδή μου την έχει δώσει αυτή η λάσπη που πετάτε, αυτό το βιντεάκι που έφτιαξα εγώ με ένα φίλο μου, δεν μου ήρθε τώρα, έλα πάρε μια κάμερα, τράβα τι θα λέω και να το βάλουμε στην εκπομπή. Έψαξα μέσα στο ίντερνετ με στοιχεία αληθινά της εποχής τότε και τώρα. Δηλαδή, αυτά που θα ακούσετε στο βίντεο δεν τα λέει ο Τάκης, τα λέει ο Παπαδημούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τα λέει ο Νικολόπουλος, βουλευτής της ΑΝΕΛ νομίζω, τα λέει ο Κουρίς, καναλάρχης τότε, δημοσιογραφάρα για, δεν ξέρω, δημοσιογράφος τέλος πάντων, έτσι. Τα λέει το Άντα Τζίρα, αυτό το κανάλι των εκεί κάτω που έχουνε, στην Αίγυπτο που είναι, δεν θυμάμαι, εκεί. Τα λένε οι Ρουμάνοι, δεν τα λέω εγώ, όπως ο Θωμαίδης, ο Σταρένιος της εποχής. Θυμάστε κάποιον ηθοποιό που το λέγανε Σταρένιο, που ήταν πάντα με τους Γερμανούς, στα ελληνικά τα έργα, που ήταν πάντα προδότης, ρε παιδί μου, αυτός και ο Μάτσας, 2 ήτανε. Τώρα έχουμε τον έναν εδώ, που με τη δίνει εμένα επί 20 χρόνια αυτός ο Θωμαίδης να βγάζει λεφτά, να ζει την οικογένειά του, σπηλώνοντας επί μια 20ετία μόνο τον Ολυμπιακό. Και δεν έχει γίνει κάτι, να έχει πάει ο Ολυμπιακός κανένα δικαστήριο και να έχει καταδικαστεί. Μόνο αυτός έχει καταδικαστεί για τα ψέματα που λέει. Λοιπόν, όλα αυτά μας έχετε συσπυρώσει για την αδικία που γίνεται. Βέβαια, την εκπομπή του Θωμαϊδέα, σας πω και ένα άλλο, είναι 1,5%. Δηλαδή, τη βλέπουν ο Τρίσκο Κούκος. Δεν τη βλέπει κανείς. Έχει αειδιάσει ο κόσμος. Πότε θα γίνει. Και αν οι δικαστές ενεργούσαν σαν δικαστές, δεν τους λέω ότι δεν είναι τιμή, απλά ρε παιδί, μα το κάνουν το δικαστήριο, το ρημάδι. Πόσα ψέματα έχουν πει και έχουν πέσει όλα. Ακόμα και του καφέ έχει πέσει. Ο καφές, ο παίκτης ο καφές. Ο άλλος το μετάνιωσε. Ο Φίσας μόνο θα φάει και αυτό στη μούρη του. Κρίμα για το παιδί αυτό. Αλλά σε αυτήν την ομάδα πόσα καλά να πάθεις. Να συκοφαντήσεις κάποιον άνθρωπο. Που όλα αυτά είναι ψέματα. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν γίνονται τα δικαστήρια επί 4 χρόνια περίπου. Γιατί άμα θα γίνει το δικαστήριο, θα δοθεί ο Μαρινάκης και εσείς, εκτός ότι θα πάτε γιούχα από τον κόσμο το δικό σας, θα πρέπει, αν μείνετε στις ομάδες σας, να κάνετε έτσι, να βάλετε κανένα φράγκο στην ομάδα σας. Γιατί ο Αλαφούζος, όταν ανέβαινε τον Παναθηναϊκό, είπε, εγώ αυτά δεν έχω. Μάζεψε εκεί τους οργανωμένους, τα τσιράκια του. Δεν έχω λεφτά. Το μόνο που θα κάνουμε είναι να, πώς το λένε, να συκοφαντούμε τον Ολυμπιακό και τον Μαρινάκη. Εκεί έχει επενδύσει ο Αλαφούζος. Ο Μελισανίδης μέχρι πριν 20 μέρες έλεγε να μπει, μπαίνουν οι ομάδες στην Ευρώπη. Βέβαια, αφού είσαι 0 εσύ και θα μην γίνει και ο... Γιατί ο Ολυμπιακός πάλι 0 δεν θα γινότανε. Πάλι ο Ολυμπιακός θα έβαζε λεφτά, πάλι αυτός δεν θα έβαζε. Πάλι θα πέραμε το πρωτάθλημα εμείς. Βέβαια, δεν θα παίζαμε Ευρώπη. Δεν το κατάφερε αυτό ο Μελισανίδης. Λοιπόν, θέλω να προσέξετε καλά το βίντεο αυτό. Θα το βάλω 2-3 φορές. Αυτό το βίντεο θέλω να το γράψετε και να το ανεβάσετε στο ίντερνετ, στα Facebook που έχετε, στα οπουδήποτε. Να μάθει τελικά ο κόσμος ότι δεν τα λέει ο Τάκης. Δηλαδή, ο Τάκης ποτέ δεν θα λέει, ούτε ο Άκης, ούτε κανένα άλλο παιδί από τη θύρα 7, ούτε κανένας Ολυμπιακός θα λέγε τέτοια ψέματα όπως λέτε εσείς για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Εγώ κάθισα, μπήκα σε αυτό το ρημάδι το ίντερνετ και έψαξα στοιχεία τα οποία τα έχει ξεχάσει ο ελληνικός λαός.
Και τα έχει ξεχάσει ο οπαδός της ΑΕΚ. Και του... Βέβαια κάποιοι το θυμούνται, αλλά βολεύονται. Δεν τα λένε. Λοιπόν, δέστε ποιοι είναι οι πρόεδροι σας. Δέστε τι... με στοιχεία. Μην το πες με ένα καλό τώρα ο Γιαννάκης, ο Αλαφούζος, που πάει και φυτεύει τρία κλαδάκια στην Πεντέλη και μου μαζεύει πέντε γόπες από την παραλία και μου το παίζει κάθε... Πώς το λένε, μου το παίζει οικολόγος, όταν αυτός έχει βρωμίσει όλη τη θάλασσα στη Βενεζουέλα και το καταδικάσανε σε πρόστιμα και φυλάκιση. Μην μου το παίζει τώρα με πέντε κλαδάκια, πέντε κουκουνάρια μου φυτεύει και μου μαζεύει πέντε γόπες. Και το παίζει οικολόγος ότι να προστατεύει την, πώς το λένε, τις παραλίες και φυτεύει τα δέντρα που καίγονται. Επειδή τα παίρνω τώρα, δεν θέλω να, να ακούσετε εμένα, θέλω να ακούσετε το βίντεο. Δέστε τη βρωμιά και αυτοί που θέλουν να καταστρέψουν όχι τον Ολυμπιακό μόνο και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δείτε τι προέδρους έχετε. Να τους καμαρώνετε. Πάμε στο βίντεο. Πώς θα είδατε αυτά, μάγκες? Ο Μελισσανίδης βγήκε από τη φυλακή, το είδατε? Το είπα εγώ. Όπως θα λέει ο Θωμαίδης, μου είπε, του είπα, θα μου πει. Τον είδατε. Και έφαγε 5 χρόνια με αναστολή, εξαγοράσιμη, 20 ευρώ τη μέρα. 20 ευρώ τη μέρα. Για λαθρεμπόριο. Πριν από κάνα μήνα ήμουνα εδώ, εγώ και ο Άκης κάναμε εκπομπές. Δεν λέγαμε λαθρέμπορους και τέτοια. Έψαξα και τα βρήκα. Ψάξτε και εσείς να τα βρείτε, να δείτε το ποιόν αυτών των ανθρώπων. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μου την έδωσε και ψάξα και για το Μαρινάκι. Όπως θα ψάξετε και εσείς. Πατήστε Μαρινάκης και αν θα βρείτε ένα, εγώ θα πέσω από την Ακρόπολη ή από τον Όλυμπο. Ούτε ένα, τίποτα. Και το αποδεικνύω πώς αυτό, όχι μόνο μέσα του ίντερνετ που μπορεί να μπείτε και εσείς να το δείτε. Το αποδεικνύω ότι αν υπήρχε κάτι εις βάρος του Μαρινάκη, θα είχε γίνει το δικαστήριο. Και θα είχε μπει φυλακή όπως μπήκε και ο Μελισσανίδης. Αλλά γι' αυτό συντηρείται το δικαστήριο, γιατί δεν έχει κάτι χειροπιαστό. Κάτι αληθινό. Τίποτα μου είπε, του είπα, θα μου πει. Αυτό παίζει. Το έχει μετανιώσει ο Καφές. Μάλλον δεν είπε τίποτα ο Καφές, δεν παραδέχτηκε τίποτα. Ο μόνος που είπε με τα μπούνια, λόγω του, επειδή είναι υπάλληλος του Μελισσανίδη, είναι ο Γεωργέας. Και σας λέω και κάτι άλλο σε εσάς τους αεξίδες. Εάν το είχε πει τότε, θα έπεφτε η Βέρεια στη Β' Εθνική. Όχι η ΑΕΚ. Αλλά μάλλον τότε τον συνέφερε το Μελισσανίδη να πέσει η ΑΕΚ, να την πάρει χωρίς χρέη. Βέβαια, σας υποσχέθηκε και γήπεδο. Σας το είπα και πριν. Πού το γήπεδο? Κανένα γήπεδο. Δεν υπάρχουν λεφτά στην νομαρχία πια. Τα πήρε το κράτος να ξοβλήσει τα κάτι χρέη που έχει. Οπότε. Και την άδεια της οικοδομής να πάρει, γιατί πήρε την άδεια από το Συμβούλιο Επικρατείας κατά του Δήμου Φιλαδελφίας και αυτά που λέγανε να μην γίνει το γήπεδο για τα δέντρα και κάτι τέτοιες παπαριές. Αν πάρει και την άδεια οικοδόμησης, θα πρέπει να βάλει λεφτά ο ίδιος. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία. Λοιπόν, εδώ δεν είναι Sky. Εδώ δεν είναι δίκη της Δευτέρας. Εδώ, όπως το λένε αυτή την κολοεκπομπή, εδώ δεν πετάμε λάσπη. Ψάχνουμε, βρίσκουμε στοιχεία και τα βγάζουμε στον κόσμο να τα δει. Τα βγάζω εγώ, τα βγάζει το ίντερνετ. Το ρημάδι αυτό το ίντερνετ. Παλιά δεν υπήρχε το ίντερνετ και ο κόσμος ήταν τυφλός. Ότι του έλεγε η ΕΝΕΔ. Παλιά. Πίστευε. Τώρα όμως υπάρχει και το ίντερνετ, υπάρχουν και πολλά κανάλια. Υπάρχουν πολλές εφημερίδες και τα βγάζω στη φόρα. Με αληθινά στοιχεία. Είδατε εδώ, βγαίνει ο άνθρωπος από τη φυλακή. Το άλλο το καράβι, πώς το λένε. Βάρεσε ένα, απείλησε ένα δημοσιογράφο. Καλά, το συνηθίζει και το ζωγράφο απείλησε. Αλλά εκεί αθώθηκε, περίεργο. Δεν άνοιξαν τηλέφωνα εκεί. Εντάξει, μάγκες. Συνεχίστε έτσι εκεί στο Sky
και εγώ θα συνεχίσω με πιο και άλλα στοιχεία που υπάρχουν, αλλά βαρέθηκα κάποια στιγμή και λέω φτάνουν αυτά για σήμερα. Υπάρχουν και άλλα χειρότερα. Συνεχίστε έτσι και θα πάθετε και τα άλλα. Αφού θέλετε πόλεμο θα τον έχετε. Αλλά εμείς δεν έχουμε πόλεμο, δεν κάνουμε πόλεμο μέσω της λάσπης, όπως κάνετε εσείς. Εδώ με ντοκουμέντα, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της ΑΝΕΛ, δημοσιογράφος ο Κουρίς, τι διάλο. Κάπου διάβασα, θα το βρω μια στιγμή, κάπου διάβασα ότι πήρε 36 εκατομμύρια, α, το είπε μου φαίνεται, από τρεις τράπεζες ο Αλαφούζος, για να ξεχρεώσει το 90% των χρημάτων που πήρε, πήγε το 90% να ξεχρεώσει κάτι άλλα δάνεια που είχε πάρει. Και έχει βάλει ένα σπίτι τρεις φορές υποθήκη. Το διάβασα εκεί μέσα στο ίντερνετ. Και πήγα να πάρω εγώ 600 ευρώ δάνεια και δεν μου δώσανε. Λέω ρε παιδιά 500 γίνεται. Ούτε 500. Κάνα 30 ευρώ μου δίνανε δάνειο. Καταλάβατε. Επειδή έχω φορτώσει λίγο με τη βρωμιά αυτή, και όχι βρωμιά έτσι μου ήρθε σήμερα να κατηγορήσω το Μελισσάνιδη, τι μου φταίει εμένα ο άνθρωπος. Το κράτος το κυνηγάει. Τι να γίνει τώρα, έφυγε και η Νέα Δημοκρατία, έφυγε ο Σαμαράς, δύσκολα τα πράγματα. Πήγε να πάρει και 3-4 δήμους, έφαγε από εκεί το αγκούρι, πήγε να πάρει τον Πειραιά, το Δήμο Πειραιά, πήγε να πάρει το Δήμο Κερατσινίου Τραπεζόνος, πήγε να πάρει το Δήμο Φιλαδελφίας, έφαγε τα αγκούρια του από εκεί. Για να πηγαίνουν, έρχονται εδώ στον Πειραιά τα καράβια πιο γρήγορα να αδειάζουν τις δεξάμενες. Τώρα έχουμε κι άλλα, δηλαδή και να... Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσετε τη λάσπη. Εγώ θα βγάλω κι άλλα στην άλλη εκπομπή την Παρασκευή, τη Δευτέρα. Θα γίνει της πουτάνας. Γιατί, εάν υπήρχε 1% να έχετε δίκιο, εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Γιατί θα ψάχνα. Έτσι είναι ο Ολυμπιακός, έτσι λειτουργεί ο κάθε Ολυμπιακός. Αλλά δεν έχετε ούτε. Υπάρχει ένα 0 στο εκατομμύριο που έχετε άδικο. Γι' αυτό μου την έχει δώσει. Και γι' αυτό εγώ που δεν μισώ το ίντερνετ, αναγκάστηκα να, πώς το λένε, να μπω μέσα εδώ να ψάχνω να βγάλω τα μάτια μου. Τι έγινε πριν 20 χρόνια, τι έγινε πριν 10, τι έγινε πριν 5, τι έγινε πριν 2. Και καλά είπε και το βίντεο που το είπα και εγώ. Κάτι κλαδάκια λέει, πακεφυτεύει λέει και στην Πεντέλ. Κάτι γόπες εκεί, καρέλια άφιλτρα. Ε? Γι' αυτό εσείς τα βαζελάκια, να προσέχετε και τους μπαμπάδες σας που πίνουν κόκα και έχουν και εξόγαμα. Ο μπαμπάς σας. Να δείτε ο μπαμπάς σας. Το λες, μπαμπά, μήπως είσαι, έχουμε κανένα εξόγαμο, γιατί έχω ένα παιδί. Είμαι εγώ δηλαδή, έχεις ένα παιδί. Μήπως έχεις και κανένα εξόγαμο. Για ψάξτε τον μπαμπά σας. Γιατί και αυτά διαβάζω και εδώ μέσα. Τον μπαμπά σας, τον μπαμπά σας, τον δικό σας μπαμπά. Κάθε βάζος έχει ένα μπαμπά, δεν έχει. Ψάξτε να δείτε μήπως έχει κανένα εξόγαμο. Πώς θα ακούτε αυτά, ε? Σας πονέει τώρα, θα σας πονέσει πιο πολύ. Πόλεμο δεν θέλατε. Από τη μία, το απέδειξε ο λαός του Ολυμπιακού, ψηφιέστα, με την Καλονή, 35.000 κόσμου και άλλες 5 απ' έξω, τουλάχιστον. Το απέδειξε στο ΆΚΑ, με την Ξάνθη, έτσι. Και θα τα αποδείξει και τώρα, που θα ανέβουν και τα διαρκείας. Όχι μόνο το μεταγραφό που θα κάνει ο Μαρινάκης, θα σας πω και για τις μεταγραφές. Αλλά δεν πάει άλλο ρε μάγκες αυτή η λάσπη. Και ευτυχώς που το έχετε πάρει χαμπάρι κάποιοι Παναθηναϊκοί και Αγγιτζίδες,
Και το Θωμαϊδη τον βλέπει, η τηλεθέαση που έχει είναι 1,5%. Ο Φώτης και η Μαρία στο Star έχουν πιο πολύ, που είναι μεσημέρι. Εντάξει, που δεν είναι και τόσο, είναι μια χιουμοριστική εκπομπή. Εδώ μιλάτε για μια λάσπη ενός, μιας ομάδος που είναι κορυφαία στην Ελλάδα και θα υπήρχε πιο πολύ κόσμος να μάθει τι γίνεται με αυτό το Μαρινάκι και με αυτό τον Ολυμπιακό. Όχι όμως, 1,5%, δηλαδή τρεις και ο Κούκος. Και αυτό το 1,5%, το ένα είναι η Παναθηναϊκή. Ενώ τα τσιράκια του Παναθηναϊκού. Δεν είναι ένα τακαντό Παναθηναϊκό στην Ελλάδα. Ούτε οι Παναθηναϊκοί δεν το βλέπουν με λίγα λόγια και το απέδειξαν και προχτές. Με τον Ατρόμητο. Στη Λεωφόρο, 4.000 εισιτήρια. Που βγήκατε δεύτερο για να παίξετε Champions League. Το απέδειξαν οι άλλοι εκεί πάνω. 3.000 εισιτήρια. Και βγήκε και αυτό το νούμερο που δεν ξέρει μπάλα καθόλου. Που είναι ο χειρότερος παίκτης που έχει βγάλει η Ελλάδα, ο Αθανασιάδης. Το παιδί αυτό δεν ξέρει μπάλα. Αυτός που κάνει με τα τόξα. Ε? Το έκανε και ο Καραμάνος και πήγε να του βάλει χέρι. Γιατί ρε, το έχεις βάλει, πώς το λένε, ε? Ναι, όχι αποκλειστικό, το έχεις κατοχυρώσει. Το έχεις κατοχυρώσει να μην κάνει καλά, δηλαδή ο Ταρζάν να μην παίζει με τα βέλη στη ζούγκλα. Να πιάσει κανένα λιοντέρι να φάει ο άνθρωπος. Εσύ να το έχεις μόνο. Και τι είπε στο τέλος Αθανασιάδης, τι είπε? Να μας διώξει όλους. Ναι, αλλά πριν 6 μήνες, όχι πριν 6, πριν 4-5 μήνες, λέγατε τι ομαδάρα έχετε. Και ξαφνικά φάγατε 5-4. Είχατε το χειρότερο προπονητή που υπάρχει στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος δεν ξέρει. Άρχισε την προετοιμασία στο βουνό. Αυτό που έκανα εγώ το 1974 με τα Σπάτα, ανώμαλο πάνω στα βουνά να τρέχουμε, το κάνετε τώρα το 2015. Δεν υπάρχουν αυτές. Αυτές οι προετοιμασίες δεν υπάρχουν. Πήρατε τον κάθε άμπαλο, αυτό τον μπακ, πώς το λέμε, τον Τζαβέλα, τι έγινε ρε, εσείς δεν τον είχατε για ήρωα, τώρα τον ευρίζετε. Πάει και αυτός. Τον άλλο τον Κοντοπούτανο, τον Σαλμπικίδη, τον Μπεχταρά, πάει και αυτός. Ποιος Περέιρα, έχετε ένα παίκτη, τον έχετε κάνει και Μπεχταρά. Από πού και ως που είχατε ομάδα για να πάρετε πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, που είχε 2 εντεκάδες, που οι μισοί παίκτες από τις μεταγραφές που κάναμε δεν παίξανε και την μπάλα που ελπίζαμε βάσει της αγωνιστικότητας που είχαν στην Εθνική Ολλανδία, στην Εθνική Σουηδία κτλ. Λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά. Τώρα στις μεταγραφές, καταρχήν μου άρεσε για πρώτη φορά το εξώφυλλο της πράσινης. Για πρώτη φορά μου άρεσε. Έγραψε. Αν δεν το διαβάσετε την Ολυμπιακή, όπως δεν το διαβάζω κι εγώ, αλλά μου την έδωσε και το διάβασα. Σιγά μην διαβάσω την πράσινη, αλλά μου παίρνω αγαπώ και την είδα σε ένα μανταλάκι και τη διάβασα. Εσχέν Ευρώπη Παναθηναϊκός. Ευτυχώς που βγάλατε το Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός, ευτυχώς, γιατί μας ντροπιάζατε με το Ελλάς, ευτυχώς που το έβγαλε η Πράσινη. Μπράβο σου Πράσινη, έκανες ένα καλό. Όσο για τον Εσχέν θα μιλήσουμε σε λίγο που θα αρχίσει το πρωτάθλημα, άμα θα μπορεί να τρέξει. Δεν μιλάμε για τον Εσχέν που παίζει στην Τζέλσι, μιλάμε για αυτόν που έφερατε φέτος. Που για μένα, επειδή παίζει η ίδια θέση με τον Κουντρουμπή, ο Κουντρουμπής είναι καλύτερος από τον Εσχέν. Αν θέλετε να πάρετε τη γνώμη μου. Τώρα, θέλω να πω και άλλα πράγματα. Αλλά δεν γίνεται να μην πω γιατί πριν 3 μέρες πήραμε άλλο ένα πρωτάθλημα στο Πόλο. Τσόκελο. Εδώ είναι το τσόκελο. 35-0. 35 κούπες Ολυμπιακός, 0 ο Παναθηναϊκός. Στον Εραστέχνη την τελευταία πενταετία.
με πρόεδρο του Εραστέχνη τον Μιχάλη τον Κουντούρη και δίπλα του τον άξιο πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο Μαρινάκι. Και δίπλα από αυτούς τους δύο το λαό του Ολυμπιακού. Σε όλα τα γήπεδα, σε όλα τα αθλήματα. Εσείς ένα ποδόσφαιρο έχετε και πάτε 5-6.007 μεσόωρο. Οι αεξίδες, κάτσε να τους δούμε τώρα που θα ανέβουνε με τα διαρκεία σαν πύρο. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε. Και έχω και μια έκπληξη, δεν θα την πω εγώ, θα την πει ο Ολυμπιακός. Σε λίγες μέρες, σε ένα άθλημα, δεν θα την πω εγώ. Άλλο τσοκέλο θα έχει εκεί. Δεν θα σας αφήσουμε να πάρετε αναπνοή. Και θυμηθείτε, τώρα πάω σε ένα άλλο, πάω στους Ολυμπιακούς. Θυμηθείτε, φίλοι μου, μάγκες μου Ολυμπιακοί, αυτό που θα πω τώρα είναι πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Το πρωτάθλημα που θα αρχίσει στις 24 Αυγούστου είναι σαν να μην έχουμε πάρει κανένα. Το θέλουμε όσο κανένα άλλο. Όσο κανένα άλλο. Και το κύπελλο. Αυτό θέλω να θυμάστε. Σε 80 μέσα αρχίζει το πρωτάθλημα. Περίπου 85 πόσο. Όσο τίποτα άλλο. Και μια και είπα για μεταγραφές, θα σας πω εγώ μη... Καταρχήν το θέμα του Περέιρα δεν το σχολιάζω. Ο άνθρωπος ήθελε να φύγει, καλά έκανε και έφυγε. Δεν με νοιάζει καθόλου. Και κανείς δεν πρέπει να κρίνει ένα προπονητή. Γιατί δεν είναι όπως ο παίκτης παίζει μέσα στο γήπεδο, τρέχει, κάνει δύο τρίπλες, κάνει δύο γκολ και λέμε καλός παίκτης. Ο προπονητής, παιδιά, να τον κρίνεις, πρέπει, είναι πολύ παραγωγής. Τι αποδυτήρια έχει, τι συμπαράσταση έχει από τη διοίκηση, τι παίκτες τον θέλουνε, ποιοι δεν τον θέλουνε, αν κόβει το μάτι του, αν είναι καλός στο, να πάρει δύο παίκτες. Δεν είναι μόνο που το βλέπουμε στον πάγκο και λέει, έλα εσύ έξω, μπες εσύ μέσα. Όχι. Είναι πολλοί παράγοντες που πρέπει να κρίνεις ένα προπονητή. Σας είπα 2-3, είναι άλλοι 5 παρόμοια τέτοια πράγματα που σας είπα. Θα σας πω όμως για τις μεταγραφές εγώ τώρα. Δεν ξέρω για ονόματα. Και μπορεί να ξέρω, δεν θα πω τίποτα, αφού δεν έχει υπογράψει. Θα σας πω τι θέλει ο Ολυμπιακός όμως. Αρχίζουμε. Θέλουμε ένα σεντρεφόρ παιχταρά. Να γίνεται μια ευκαιρία και να βάζει δύο γκολ. Θέλουμε ένα εξτρέμ. Εξτρέμ. Να κάνει εμετό ο αντίπαλος, τον μπακ. Θέλουμε δύο εξτρέμ αν τυχόν φύγει ο Ντουρμάζ. Αν φύγει. Αλλά πάμε σε αυτό, πες ότι δεν φεύγει. Ξεκινάμε. Σεντρεφόρ και ένα εξτρέμ. Θέλουμε ένα παιχταρά στο 8. Στο οχτάρι, ένα παιχταρά όμως, να κόβει, να μοιράζει μπάλες, να ξέρει μπάλα και να τρέχει, όλα αυτά. Θέλουμε ένα σέντρε μπακ. Είναι 2, 3, 4. Αυτοί οι τέσσερις, δεν τους θέλουμε να έρθουν εδώ να διεκδικήσουν τη θέση από το άλλο το εξτρέμ ή από το άλλο σεντρεφόρ ή από το άλλο σεντρεμπακ. Αυτοί οι τέσσερις που θα έρθουν, όταν θα έρθουν, να έχουν και τη φανέλα σπίτι τους. Να είναι παιχταράδες σε αξία, όχι σε όνομα, που μπορεί να έχει τα δύο, αλλά λέω εγώ, σε αξία, παιχτικός, να ξέρει μπάλα. Τέσσερις. Οι τέσσερις αυτοί, αυτές οι μεταγραφές είναι οι σίγουρες που πρέπει να γίνουν. Και μπορεί και πέντε. Μπορεί να υπάρξει και πέντε. Η πέμπτη μεταγραφή. Και επειδή αναρωτιέστε πολύ πόσους παίχτες έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, δεν ξέρει κανείς σας, παιδιά, πόσους έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Θα σας πω εγώ, όχι κανείς σας, κάποιοι μπορεί να ξέρουν. Και εγώ δεν το περίμενα, σήμερα το έμαθα, εχθές το μάθα. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 30 παίχτες. 30 παίχτες, αύριο το πρωί άμα ξεκίναγε η προετοιμασία, θα φεύγανε τώρα από τον Πειραιά 30 παίχτες. Χωρίς αυτούς τους 4 που σας είπα, οι 5 που θα πάρουμε. 35 δηλαδή, 34. Και ποιοι είναι αυτοί, τους ξέρετε πολύ καλά. Ποιοι είναι και οι ιδανικοί που έχουμε, παράδειγμα ο Κολοβός.
Είναι οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ που πήραμε, τους ξεχνάω. Ο Κατσικάς και ο... Είναι ο... Ο Πουλίδο, ο Λαϊτάν. Ο Μπεν της Βέρειας. Και ήδη τους παίκτες που έχουμε. Δηλαδή, μάνι-μάνι, άμα θέλει να ξεκινήσουμε, είναι δύο τραυματοφύλακες που έχουμε. Που έχουμε τώρα. Ο Ρομπέρτο και ο Τουόφι. Που πήραμε. Η άμυνα είναι η ίδια. Αν αφαιρέσουμε το Σαντάνα που έφυγε. Είναι τα δύο μπακ. Είναι ο Μποτία. Ο Αυλονίτης. Ο Σιώβας. Αλλά για να μην σας κουράζω, γιατί και εγώ τώρα θα παιδευτώ να τους βρω όλους, αλλά θα σας πω όμως αυτό το νούμερο που σας είπα στέκει. Είναι 30 παίχτες. 30 παίκτες έχει ο Ολυμπιακός και 4 που θα πάμε 34. Και παίζουν στην Ευρώπη 21. Στην Ευρώπη Champions League 21 παίζουν. Βλέπουμε τις μεταγραφές των άλλων ομάδων και γελάμε. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ δεν έχει ξεκινήσει. Ο ΠΑΟΚ θέλει αυτή τη στιγμή να τους διώξει όλους, παιδιά. Πρέπει να... Δεν ξέρει κανείς τους μπάλας. Ούτε αυτός με το τόξο Βλάκας που για μένα... Το παιδί αυτό απορώ πως παίζει και στην Εθνική Ελλάδος. Απορώ, δεν ξέρει μπάλα καθόλου. Καθόλου. Γελάει ο κόσμος με αυτό το βλάκα που είναι γεμάτος από πάνω μέχρι κάτω με τατουάζ. Μόνο τατουάζ ξέρει να κάνει αυτό, τίποτα άλλο. Και επειδή του πήρε ο άλλος το τέτοιο, πήγε να τον πλακώσει. Γιατί άμα θα ήταν ο άλλος του Στίβου, πώς το λέμε τον άλλον του Στίβου, μωρέ. Που τρέχει στα 100, πώς το λένε που κάνει και αυτός έτσι. Πώς το λένε εκείνο τον Αφρικάνο, τι είναι εκείνος, Τζαμαϊκανός, τι είναι. Ο Μπολτ. Θα πήγαινες ρε Αθανασίατε να βαρέσει τον Μπολτ που κάνει έτσι. Θα πήγαινες. Τι έγινε, επειδή σου βάλε την κολάρα ο Καραμάνος. Και εσείς ρε Βαζελάκια, τι κόμπλεξε έχετε με τον Γιάννη Νούτα. Τι έγινε το παιδάκι, τι, επειδή τον πήρε ο Ολυμπιακός. Για σέβαζε λεφτά ο Αλαφούζος από το δάνειο που έχει πάρει ή από τα καράβια που έχει. Ή από το στόλο που έχει ληστέψει της Ρουμανίας βάσει των ντοκουμέντων που σας έδειξα. Όχι τα λέει ο Τάκης. Τα λένε τα ΜΜΕ. Η απέτηση για το βίντεο είναι μεγάλη. Θα ξαναπαίξει, αλλά όχι τώρα. Θα ξαναπαίξει. Και ανεβάστε το στα YouTube, πώς το λένε, στα Facebook. Στα email σας, πώς τα διάλογα τα λένε αυτά τα τέτοια. Να το δει όλη η Ελλάδα ρε παιδιά, καθίστε ρε παιδιά. Εδώ φάγα μια τούμπα και την είδανε 20-50 άτομα. Αυτή τη βρωμιά δεν πρέπει να τη δουν όλη η γη. Όχι μόνο η Ελλάδα, να ξέρουν και οι άλλοι. Να προστατέψουμε και τα ξένα κράτη για αυτούς τους ανθρώπους. Και σας είπα, εύκολο. Χτυπήσε στο ίντερνετ, Βαγγέλης Μαρινάκης, τίποτα. Μηδέν. Δεν υπάρχει τίποτα. Ο άνθρωπος, άμα δεν ήταν πρόεδρος του Ολυμπιακού, δεν το κυνήγαγε και κανείς. Αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι άρρωστος Ολυμπιακός, λόγω του μεγάλου πατέρα, γιατί τον είχα γνωρίσει πιτσιρί και εγώ, δεν είχα μιλήσει ποτέ στο Μιλτιάδη το Μαρινάκι, αλλά ήξερα ότι δίπλα στον Ταϊφά τι προσωπικότητα ήταν. Και επειδή αυτός ο Μιλτιάδης ο Μαρινάκης, ο συγχωρεμένος, έκανε το Βαγγέλη Μαρινάκη άρρωστο Ολυμπιακό. Σας έχει πειράξει που προστατεύει και αγαπάει την ομάδα του, ε! Όπως την αγαπούσε και ο Κόκαλης. Όπως την αγαπούσε και ο Νταϊφάς. Όπως την αγαπούσε και ο μεγάλος ο Νίκος ο Γουλανδρής. Δεν έχετε τέτοιους εσείς, ρε! Εσείς από τον ένα πατέρα στον άλλον πάτε. Αυτό το κελί 33 είναι στις γυναικείες φυλακές. Εκεί θα πάτε. Γιατί άμα πάτε στο άλλο, στις άλλες φυλακές, θα πέσει το γαμί στη σύννεφο. Στις γυναικείες θα πάτε. Εγώ δηλαδή αυτό παρακαλώ, εκεί να πάτε. Μην πάτε στο άλλο. Και εσύ Γεωργία που το έχεις μετανιώσει, να δω που θα βρεις τα λεφτά. Για τα εξώδικα που θα έρθουν στο κεφάλι σου. Και εσείς βάζετε αλάκια που βάζετε τα ψεύτικα πανώ, ήδη έχετε φάει τις μηνύσεις σας.
Εγώ δεν μπορώ να κάνει καμιά μήνυση και να μου κάνει να στην τελική. Αλήθεια, εδώ έψαξα το ίντερνετ και τα έβγαλα. Εσείς γράφετε άρες μπάρες κουκουνάρες. Ψάξτε κι εσείς και βρέστε κάτι και βγάλτε το. Ειλικρινά, όσο και να αγαπώ τον κάθε πρώτο Ολυμπιακό, άμα δεν θα ήταν έτσι, θα ήμουν με το μέρος σας. Όχι ο Μονοτάκης, αλλά ο κάθε Ολυμπιακός. Δεν θέλουμε τέτοιους πρόεδρους εμείς. Είχαμε έναν κάποτε απατεώνα και τον διώξαμε. Που μας τον φορτώσατε. Η κυβέρνηση του Παπαδρέου, η τότε, του Ανδρέα. Πέστε μου που λέω ψέματα. Πουθενά δεν λέω ψέματα. Πουθενά. Δεν τα έβγαλα από το κεφάλι μου, από εδώ. Ίντερνετ, site, πώς τα λέτε αυτά. Μπέστε, πατήστε τα πλήκτρα, τα ρημάδια. Σας βλέπω όλη μέρα στην παραλία με εκείνο το ρημάδι το κινητό. Μπέστε και σε αυτά τα δείτε. Μην παίζετε όλα τα παιχνίδια και γεια σου αγάπη μου, τι κάνεις αγάπη μου, είμαι εδώ κάνω μπάνιο, πίνω καφέ. Μπέστε σε αυτά εσείς οι οπαδοί να δείτε τους προέδρους σας. Δύο μέρες κάθισα εγώ και τα έβγαλα. Και έχω κι άλλα. Πιο σπουδαία ακόμα. Για να σας δω. Το ΠΑΟΚ, εσείς οι ΠΑΟΚτζίδες ρε, που σας έχει επιδείξει ο Βάζελος, δεν μιλάει κανείς, ε. Πάνε και οι φιλίες του Αλαφούζου με τον Ιβάν και οι έρωτες. Θυμάστε στη Λεωφόρο πέρσι που την κάψατε, που είχαν έρθει και οι ΠΑΟΚτζίδες. Θυμάστε στον τελικό, που βγήκαν τα αγαπημένα. Το ζευγάρι των ερωτευμένων. Το θυμάστε? Πάνε αυτές οι φιλίες, χαθήκανε. Θα σας πω κι άλλη μία φιλία που θα χαθεί. Θα είναι του Μελισανίδη με του Αλαφούζου. Σιγά τώρα μην αφήσει ο Μελισανίδης να τον φάει ο Γιαννάκης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βέβαια, επειδή έχει ευνοείται τώρα λίγο ο Παναθηναϊκός, επειδή ο Μελισανίδης δεν βάζει λεφτά να κάνει καμιά μεταγραφή, πάει και μιλάει μόνο με ενώσεις. Ξέρετε εσείς ποιες ενώσεις λέω. Λοιπόν, δεν βάζει κανένα φράγκο να πάρει κανένα παίχτη. Η ΑΕΚ, όπως είναι και με τις μεταγραφές που θα κάνει, θα είναι από την 5η μέχρι την 7η θέση. Άμα θα βάλει κανένα φράγκο παραπάνω, άμα θα βάλει, μπορεί να πάει και 4η. Όχι ότι ο Παναθηναϊκός βάζει λεφτά και θα είναι δεύτερος. Εκεί να δείτε, Παναθηναϊκός ΑΕΚ στη Λεωφόρο τι έχει να γίνει. ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ να δείτε τι θα γίνει του χρόνου. Για να δω τις αγκαλίτσες, οι έρωτες, μάλλον αυτός ο έρωτας που επικρατεί τώρα με Λισανίδη Αλαφούζου είναι μέχρι τέλος του Ιουλίου. Μετά θα χωρίσει το ζευγάρι. Μετά θα χωρίσει γιατί διεκδικούν, θα πρέπει να μοιραστούν τα λεφτά. Εδώ χωρίς εκείνος ο ηθοποιός στην Αμερική, πώς το λένε μωρέ, και του πήρε η άλλη 40 εκατομμύρια δολάρια. Πώς το λένε εκείνο το ηθοποιό, ο Κόστνερ, πώς το λένε, με μια άλλη. Με μια άλλη, του φάγε κάτι λεφτά. Γιατί λέει χωρίζουμε, τα μοιράζουμε τα τσανάκια μας. Έτσι θα χωρίσει και ο Μελισανίδης με τον Αλαφούζο. Θα χαθούν τα λεφτά. Όχι, θα χωρίσουν τα τσανάκια τους, γιατί είναι τα λεφτά στη μέση. Καταλάβατε. Εκεί να δείτε αυτές οι αγκάλιτες και τα φυλάκια του χρόνου. Λοιπόν, είπα για το Πόλο, εκεί θέλω εγώ να μείνω. Ξεκίνησε, παιδιά, ο Ολυμπιακός εφέτος έχει πάρει 9 κούπες. 9 κούπες. Ξέρετε πότε ξεκινήσαμε την πρώτη, τον Ιανουάριο, στο League Cup του Βόλεϊ Αντρών. Και τελείωσε πριν 3-4 μέρες με το Πόλο Αντρών. Δηλαδή, όπως λέει και το κουμπαράκι μου,
Τώρα θα σας κουράσω να λέω τώρα κάθε πότε πήραμε 20 Απριλίου, έχει 30 Μαΐου, έχει 2 Ιουνίου, έχει 23 Μαΐου, έχει Champions League, έχει στο Πόλο. Γιατί πήραμε και το Champions League του Πόλο, νικώντας τη καλύτερη ομάδα της Ευρώπης επί μια τριετία. Έτσι, με budget που έχει ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είπαμε για τις μεταγραφές, τι παίκτες θέλουμε, σε ποιες θέσεις, 4 με 5. Θα συνεχίσει ο κόσμος του Ολυμπιακού αγοράζοντας τα διαρκείας που φέτος θα περάσουμε, για μένα, να με θυμηθείτε, θα περάσουμε τα 15.000 διαρκείας, 14 με 15.000 εκεί θα είμαστε. Έτσι, σε ένα γήπεδο 30.000 θέσεων, 32. Θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός στο Champions League να έχει μια έδρα που δεν υπάρχουν πολλές έδρες στην Ευρώπη, δηλαδή να έχεις παίξει 17 αγώνες Champions League και να έχεις 13 νίκες. Δεν γίνεται. Και όχι με ομαδάρες. Από Juventus Ατλέτικο, Juventus που παίζει αύριο με το Messi, την Ατλέτικο που αποκλείστηκε στα προημιτελικά, πρόπεση είχε πέρυσι τη Manchester, τη Chelsea, τη Liverpool, όλες αυτές οι ομάδες, Dortmund. Έτσι, σε 17 παιχνίδια 13 νίκες. Θα συνεχίσουμε και φέτος να κάνουμε άλλες 3 νίκες στο Καραϊσκάκι. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη διοίκηση του Ολυμπιακού, γιατί αγαπάει την ομάδα μας. Γιατί είναι και Ολυμπιακός βέβαια. Βλέπω το πάθος των Ολυμπιακών να γίνεται όπως ξεκινήσαμε πριν 20 χρόνια για να πάρουμε τα 18 πρωταθλήματα στα 20 χρόνια. Τέτοιο βλέπω να γίνεται πάλι εφέτος, με τη λάσπη που πετάτε ενάντια του Ολυμπιακού, ενώ εσείς με τη λάσπη που πετάτε στον Ολυμπιακό, αντί οι οπαδοί σας να σας πιστεύουν, πηγαίνουν 4.000, κύριε Γιάννη Αλαφούζο, παράδειγμα προχτές που βγήκατε δεύτεροι στο Champions League. Παίχτε, κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα εφέτος ο Παναθηναϊκός να περάσει στην Ευρώπη, στο Champions League. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Θα αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο. Δεν υπάρχει. Άμα δείτε τους αντιπάλους που παίζει, δεν υπάρχει. Αλλά θα ήθελα, γιατί θα βλέπαμε και εκεί τη γύμνια του ακόμα πιο πολύ στην Ευρώπη. Όπως την είδαμε φέτος, παίζοντας το UEFA με την Εστορίλ. Αυτά να βλέπετε, βαζελάκια, και να βλέπετε και μην πάτε να γράφετε τους στίχους με τόσο πολύ χοντρό το μεροκάματο και τα πανώ, δεν βλέπετε την τύφλα σας, δεν βλέπετε ότι σας κοροϊδεύει ο άλλος. Εμείς σε ανάλογη περίπτωση θα τον είχαμε διώξει, όπως έχουμε διώξει. Εσείς τι τόσο χοντρό το μεροκάματο, ρουφιάνι, τσιράκια. Και εσείς ρεαξίδες, σας έριξε άλλο στη Β' Εθνική, στη Γ' που στο διάλογο σας πήγε. Σας είπε για γήπεδο, γιατί του χτυπάτε την πόρτα του, πείτε ρε πρόεδρε, θυμάστε τότε στη Γάμα Εθνική. Είπες να γράψουμε, ερχόμαστε στο Πούλμαν, ήρθαμε, πάμε στη Φιλαδέλφεια και βρήκαμε τσουκνίδες ακόμα εκεί στο στρέμμα. Πού το γήπεδο? Δεν θα γίνει γήπεδο. Όλο κάτι εμπόδια θα γίνεται τώρα στην άδεια της οικοδομής για να γίνει το γήπεδο. Όλο κάτι τέτοια εμπόδια θα μπαίνουνε. Γιατί άμα υπήρχαν φράγκα, εδώ άμα έχεις φράγκα, από ό,τι ξέρει ο λαός όλος, παπάδες κάνεις, παλάτια, χτίζεις την άμμο. Επειδή κουράστηκα να λέω για τις βρωμιές σας και για τη λάση που πετάτε στη διοίκηση του Ολυμπιακού και στον πρόεδρο του Ολυμπιακού και στην ομάδα μου, με έχετε τρελάνει, τώρα που το έμαθα το ρημάδι αυτό, τώρα που έμαθα το ρημάδι, θα είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και θα ψάχνω τον Κουρί, τι είχε πει τότε, το Άλτα Τζίρα, τα ρουμάνικα τα δικαστήρια, τα ασπρονίσια, κάτι καράβια που λέγονται ασπρονίσια, κάτι πετρελαία, όλη μέρα εδώ θα είμαι. Και αληθινά το κουμέντα, όχι παραμύθι του Θωμαίδη. Εδώ, όλη μέρα εδώ. Θα βγάλω τα μάτια μου εδώ. Θα φοράω γυαλιά σε λίγο καιρό.
Να σας πω εγώ. Και κοιτάξτε και κάτι άλλο για να τελειώνω, γιατί θα πέσει το βίντεο τώρα. Δεν με φοβίζουν οι απειλές που λέτε. Καθαρός ουρανός μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, αστραπές δεν φοβάται. Πώς το λένε, έτσι δεν το λένε. Καθαρός, ναι, μπράβο, έτσι το λένε. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν υπάρχουν, δεν φοβάμαι τίποτα. Άλλοι να φοβάστε. Και, και αυτή η γυφτιά που κάνατε προχθές στη τηλεφόρο τώρα που θυμήθηκα, που βάλατε το βαπόρι από την Περσία, καλά ρε, ξεφτυλίσατε και αυτό το γηπεδάκι που το έχετε κλέψει, που δεν είναι δικό σας. Και αυτό το γηπεδάκι που έπαιζε τον ύμνο σας, έστω αυτό το παραμυθένιο ύμνο που έχετε, και αυτό το ξεφτυλίσατε, αυτά τα μεγάφωνα, τα περιοπής, και βάλατε το βαπόρι από την Περσία. Ωραία, βάλατε το βαπόρι από την Περσία, να το δούμε τι θα γίνει από τους δικαστές. Και εγώ σας αφιερώνω το 13 το κελί. Πάμε στο βίντεο. Και να έχασα αυτό το ταξίδι. Αλλά όπως είπα και πριν, κάθε εμπόδιο σε καλό. Το εμπόδιο ήταν αυτό, να μην πάω, λόγω της γραφειοκρατίας. Αλλά βγήκε σε καλό, γιατί αν θα πήγαινα Νέα Υόρκη, με το κουμπαράκι, με τον Άκη και ένα φίλο μας, δεν θα καθόμουν να βγάλω τα στραβά μου στο ίντερνετ. Τα επόμενα που θα συνεχίσει ο Θωμαίδης τη Δευτέρα να λέει ψέματα, που για μένα με αυτά έπρεπε να ασχοληθεί, αν ήταν κύριος. Εάν συνεχίσει και βγάζει τέτοια, θα σας πω δύο αποκαλύψεις τώρα που θα βγάλω. Εγώ δεν τις κρατάω για τη λεθέαση και αρχεία. Θα σας πω ότι θα βγάλω την Παρασκευή την άλλη. Θα βγάλω πώς ξανά άνοιξε το Sky την τηλεόραση ο Αλαφούζος, δαγκώνοντας τον Πατατούδη και παίρνοντας το 7X, το κανάλι. Εδώ είναι και αυτά. Σιγά μην τα ξέρω εγώ αυτά. Μπαίνεις εδώ και τα διαβάζεις. Να, εδώ. Βλέπετε, σε αυτό εδώ. Θα πω την Τρίτη το πρωί και θα τα βγάλω την Παρασκευή. Όπως θα βγάλω και την Παρασκευή και τι έγινε με το ραδιοφωνικό σταθμό του Sky. Που εκεί που πήγε να το σκάσει ο Κοσκοτάς, κάτι έγινε στο αεροδρόμιο. Δεν θα σας πω τι έγινε τώρα. Την Παρασκευή δεν θα σας πω ότι μου ήρθε στο κεφάλι. Πρέπει να μπω εδώ, να διαβάσω τα τότε γραφούμενα στις εφημερίδες και στα αυτά που γινόντουσαν τότε, να τα πω. Όχι να τα πω, να σας τα δείξω. Παράδειγμα, θα λένε τα νέα, λέω μια εφημερίδα, τυχαία. Μπορώ να τα διαβάσω από άλλη εφημερίδα. Από τα δικαστήρια, τι είχε γίνει τότε. Θα τα πάρω από εδώ, θα σας τα δείξω. Και κάντε μου τη χάρη, αυτά που το βιντεάκι που είδατε, να το ανεβάσετε, να το δει όλος ο κόσμος. Ακόμα και στη Ζιμπάμπουε. Ξέρουν οι μαύροι να διαβάζουν, μη σας νοιάζει. Ξέρουν αυτοί. Πάμε σε μια γραμμή τώρα, γιατί είχαμε πολλές γραμμές, ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο. Δεν γινότανε, παιδιά. Όλο γραμμή, γραμμή και πώς το λένε, τι έγινε με τον τάδε παίκτη και πώς το νικήσαμε. Όχι. Αυτό το σημερινό, σήμερα ξελάφρωσε η καρδιά μου. Δηλαδή έλεγα, τι γίνεται ρε πούστη. Τι γίνεται με αυτά τα τηλέφωνα, μόνο το Ολυμπιακό ανοίγουνε. Τι γίνεται με αυτά τα δικαστήρια, πότε θα γίνει το δικαστήριο. Να αθωωθεί τελικά, αλλά δεν θέλετε να γίνει να αθωωθεί. Θέλετε να υπάρχουν τα δικαστήρια έτσι, να πετάτε τη λάσπη. Να υπάρχει μια... Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια χαρά. Εγώ καταρχήν είμαι ΠΑΟΚ. Ναι. Από εδώ στη Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Ναι. Εγώ δεν είμαι σαν όλους τους άλλους που λένε ότι ο Ολυμπιακός παίρνει σημαίνω πρωταθλήματα, καμία σχέση. Εγώ παραδέχομαι ότι είμαι κατώτερος από τον Ολυμπιακό, εννοείται. Και δικαίως πήρε το πρωτάθλημα. Απλά πιστεύω ότι ξέρω, ο ΠΑΟΚ δεν αξίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και να τον ανταγωνιστεί σαν ίσα. Άμα πάρει παίκτες και βάλει λεφτά στην ομάδα του, ναι. Ναι, ναι, εννοείται. Απλά
Εντάξει, και γενικά πιστεύω ότι... Και ένα άλλο πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ, να μην συμμετέχει σε συμμαχίες βρώμικες. Ναι, εννοείται, έχετε δίκιο φυσικά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν είναι και το πιο ωραίο και το πιο ενδιαφέρον για τον κόσμο, τον Έλληνα, ας πούμε, φιλάθλο, να είναι κάθε χρόνο μία ομάδα πρωταθλήτρια, ας πούμε, Ολυμπιακός. Κάτσε, αγόρι, να σου πω κάτι. Στην Ισπανία, θα σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Η Λιόν, στα τελευταία 15 χρόνια, έχει πάρει 10 πρωταθλήματα. Ναι, το ξέρω. Τα τελευταία 17 χρόνια, η Μάντσεστερ έχει πάρει 12 πρωταθλήματα. Ναι. Στη Γερμανία το παίρνει η Μπάγκερ και με μεγάλη διαφορά από τον Οκτώβρη. Στην Ισπανία το παίρνει η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα κατά πρώτο λόγο και η Ρεάλ κατά δεύτερο. Πού είναι το κακό, αγόρι μου? Όταν είναι οι καλύτερες ομάδες σε μια χώρα, αυτή θα το πάρει. Ποιος θα το πάρει, η Χιρόνα, ή θα το πάρει η West Ham, ή θα το πάρει πώς λένε, η Μόναχο 1860. Απλά δεν είναι και το πιο φυσιολογικό. Δηλαδή, δεν γίνεται μια ομάδα να παίρνει 42 πρωταθλήματα ή 18 πρωταθλήματα σε 20 χρόνια. Συγγνώμη, αγόρι μου, ένα λεπτό. Δηλαδή, ο Μπόλτον, παράδειγμα, στο Στίβο, που κάθε αγώνα που βγαίνει πρώτος εδώ και μια πενταετία, αφού δεν μπορεί να τον περάσει, ο άλλος είναι κακό. Εννοείται ότι δεν είναι κακό. Άρα και δεν έχετε κακό και καμιά ομάδα στην Ευρώπη, σας γλεντάνε. Άκου, τώρα θες να μιλήσουμε έτσι, θες να βρήσεις, άμα θες να βρήσεις, κλείστο κιόλα. Δεν θέλω να βρήσω. Εγώ στην Ευρώπη τι με κάνω, αφού σου είπα, εγώ σε 17 αγώνες στο Καρεσκάκη έχω 13 νίκες. Και φέτος ο Ολυμπιακός αποκτήθηκε από το Champions League, γιατί το φτιάξαν εκεί το παιχνίδι Ατλέτικο Μαδρίτης με την Γιουβέντους. Ναι, και με την Διέπρο το χωριό είδαμε τι. Χωριό, αγόρι μου. Χωριό που πήγαινε στον τελικό. Δηλαδή, εσύ που έπαιξες... δεν έχει αυτό. Ρε αγόρι μου, εσύ με ποιες ομάδες έπαιξες, ξέρεις, με ποιες έχεις παίξει? Ναι, ξέρω. Ποιες, για πες σας. Τι να πω. Αυτές τις ομάδες που έπαιξες. Γιατί? Αφού είπες ξέρεις, τι γιατί, με κοροϊδεύεις τώρα? Όχι. Ωραία. Ναι. Κάπου τα πάμε καλά και κάπου τα χαλάμε. Μη με εκνευρίζεις. Άκου, σου λέω πάλι. Δηλαδή, να μην το πάρει ο Ολυμπιακός επέτσι, να το πάρει ποιος, ρε φιλαράκο. Ο ΠΑΟΚ που βγήκε χτες ο Αθανασιάδης και είπε «Δεν αξίζουμε τίποτα, Ιβάν Σαββίδη, διώξε μας όλους». Να το πάρει ο ΠΑΟΚ που φάγε 5-4. Αυτό όμως μπορείτε να το εκτιμήσετε για τον Αθανασιάδη, για τον οποιαδήποτε Αθανασιάδη. Όχι, δεν μπορώ να το εκτιμήσω, γιατί απέδειξε ο άνθρωπος ότι τώρα λέει την αλήθεια. Στη διάρκεια της σεζόν δεν έλεγε την αλήθεια, όλο με κάτι τόξα ήταν. Κατάλαβες, αγώ, τι να εκτιμήσω τώρα, μετά Χριστό Προφήτης. Μετά Χριστό Προφήτης. Η μαγκιά είναι το οποίο από την αρχή που αρχίζει η πρώτη αγωνιστική. Να πει του Ιβάν, τι είναι αυτός ο προπονητής ο άσχετος. Τι είναι αυτό το δεξιμπάκο Τζαβέλας. Τι είναι αυτός ο γουτοπούτανος ο Σαλμπικίδης. Πάρε μου πέντε παίκτες έπρεπε να πει. Ναι, ο Αθανασιάδης είναι μάνατζερ να πει πάρε πέντε παίκτες. Τώρα που το είπε είναι μάνατζερ. Δεν είπε να πάρουν επέκταση, είπε να μαζέψουν. Είπε, μετά τον αγώνα στην Τρίπολη, θα πω κι άλλα είπε. Αυτά θα πει, αγόρι μου. Ναι, έχετε δίκιο, αλλά η ΑΕΚ τώρα που ανεβαίνει του χρόνου, εγώ δεν είμαι ΑΕΚ, εννοείται, είμαι ΠΑΟΚ. Ωραία, εσύ που είσαι ΠΑΟΚ και δεν είσαι ΑΕΚ, τι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει η ΑΕΚ στον Ολυμπιακό? Να πάρει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση, αλλά μπορεί να χτυπήσει και πρωτάθλημα. Περίμενε, δηλαδή να περάσει την ομάδα στον ΠΑΟΚ? Ναι. Ας είσαι πάρει πρωτάθλημα ΠΑΟΚ πριν από λίγο. Ναι. Δεν έχει σημασία, είμαι ρεαλιστής και αντικειμενικός. Πόσο χρόνο είσαι? Τι είμαι εγώ, κομπλεξικός σαν και εσάς, να λέτε Ολυμπιακός είναι ο Μαδάρα? Φίλε. Πού είναι ο Μαδάρα? Περίμενε, πού είναι ο Μαδάρα, θα σου πω ένα λεπτό γιατί... Ναι, να μιλήσεις δεν ξέρεις πρώτον. Είδε, συγκρατούμε και δεν θα να σε κλείσω. Λοιπόν, πού είναι η ομαδάρα? Η ομαδάρα είναι ότι στα 20 χρόνια έχουν πάρει 18 πρωταθλήματα. Ναι, και. Α, και. Καλό βράδυ, φίλε. Δεν βάζει μυαλό με τίποτα. Η ομαδάρα είναι Ολυμπιακός. Η ομαδάρα στο μπάσκετ τη βλέπει. Εσύ πάει το μπάσκετ. Μηδέν μπάσκετ. Μηδέν πόλο. Μηδέν βόλεϊ. Πήρε φέτος το βόλεϊ. Δεν το ξαναπαίρνεις ποτέ. Πού είναι το που έχω κόμπλεξ εγώ, που λέω ότι είμαι καλύτερη ομάδα? Στα 4 ομαδικά αθλήματα είμαι πρωταθλητής συνέχεια. Πες μου, πού λέω ψέματα? Καλησπέρα. Σ' άφησα να μιλήσω, αλλά μου τα χάλασες. Εμπρός. Ναι. Ορίστε. Ναι, να μιλήσω θα ήθελα.
Και εγώ να μιλήσω θέλω. Μαζί πέσαμε. Μαζί πέσαμε. Καλά, φύγε εσύ να μείνω εγώ. Άντε, γεια! Φύγε εσύ για πάντα. Πού θα μου πεις να φύγω εγώ να μείνεις εσύ. Άλλος ανώμαλος βράδυ έντυκα. Φύγε εσύ, ρε. Πού, πού, δεν υπάρχει, ρε. Ρε, τι είναι αυτά που λέτε. Καλησπέρα. Αφήγω εγώ, περίμενε. Κάτσε ρε φίλε, γιατί έχεις δίκιο μου φαίνεται, μισό λεπτό. Κάτσε ρε σατανά, βραδιάτικα. Έφυγα εγώ ρε, μείνε εσύ, έλα μίλα. Μίλα! Τι τραβάω. Καλησπέρα. Ναι, εγώ είμαι πριν που... Άντε, γεια! Τέλος, δεν ξαναμιλάς. Δεν ξαναμιλάς. Ας την ευγένεια, την πούστηκε, ας την. Ήταν ευγένεια πούστηκε αυτή το σειρά που είχες, έκανα λίγο μπας και μιλήσουμε, δε. Μην παίρνεις αέρα, μην παίρνεις αέρα. Κάτσε εκεί πάνω που είσαι. Μην παίρνεις αέρα. Που έβγαλε την ομάδα στο απέξω το πάρει η ΑΕΚ. Αντί Ολυμπιακέ. Και έχεις full complex μάλλον. Που λέγεις δεν είμαι και κομπλεξικός. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια χαρά. Να φύγω ή να μείνω. Έλα, εγώ μιλάω. Κι εγώ. Εσύ μιλάς. Έλα ρε Τακί. Έλα ρε φίλε. Έλα. Πριν λίγο να πούμε σου είπα να μείνω ή να φύγω είσαι. Γιατί έβλεπα τηλεόραση, δεν σ' άκουγα στο τηλέφωνο. Οπότε ήταν ετεροχρονισμένο όλα αυτά και ξαφνικά τα πήρες να πούμε και μου λες... Βέβαια, αφού θα φύγω. Άμα θα φύγω με ποιο θα μιλάς. Μα ήταν ετεροχρονισμένο, δηλαδή έβλεπα τηλεόραση και ξαφνικά να πούμε από ένα πράγμα το οποίο δεν συμφωνιζόταν με τηλεόραση. Τέλος πάντων, άστο. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα, κάθεσαι και ασχολείσαι με παιδάκια τα οποία λένε ότι μας γλεντάνε και κάνουν και δείχνουν στην Ευρώπη την ώρα που αυτοί δεν έχουν βγει από το Κιλκής. Μπράβο, σωστό. Άστο παιδάκι, πάμε στην ουσία που... Μην τρελαθούμε κιόλας. Εντάξει, δηλαδή... Πολύ σωστό, έκανα λάθος. Ομολόγω, ναι, για αυτό και τον έτσι εγώ τώρα. Ήθελα να πω ένα πράγμα. Ναι, ναι, πες και αυτά που για το βίντεο τώρα. Η κουβέντα, η σημερινή, είναι μόνο για τα ντοκουμέντα που δείχνουμε μόνο εμείς. Όχι, εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο, το οποίο είναι η πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Για να πω την αλήθεια, νιώθω και λίγο έτσι τρακ, περίεργα τέλος πάντων. Βέβαια ρε φίλε, δεν μιλάς με ποιον άλλον. Πλάκα ναι, μου όχι, δεν είναι. Πλάκα μου κάτι. Με τον Τάκη μιλάς, ρε. Με τον πιο απλό άνθρωπο του κόσμου μιλάς. Πλάκα μου κάνεις, νιώθεις τρακ. Τι τρακ, μωρέ. Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα, τέλος πάντων, άστο αυτό. Λοιπόν, ήθελα να πω ένα πράγμα. Βγήκατε πριν από πολύ... καταρχήν, όταν το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός και γενικότερα όλα αυτά τα πράγματα μπλέκονται με την πολιτική, είναι λίγο περίεργη ιστορία. Ναι. Βγήκατε πριν από λίγο διάστημα, ας πούμε, και τα χώσατε για 15 μέρες, 3 εβδομάδες κάτι στον Κοντονή, ας πούμε, για το κακό που θα κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Δεν ήταν κακό. Ήτανε κακό αν θα γινότανε. Εμείς το κάναμε αυτό, καταρχήν, άμα ξέρουμε... Δεν έγινε όμως... Κάτσε ρε φίλε, το όνομά σου. Το όνομά σου. Δήμος. Δήμο. Να. Καταλαβαίνω ότι δεν είσαι οπαδός καμιάς ομάδος και είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κατάλαβα μέχρι τώρα. Όχι, εγώ είμαι Ολυμπιακός και τρελαίνομαι. Ωραία. Για πολλά, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Να σου απαντήσω στην ερώτηση που έκανες. Λοιπόν, τι? Να απαντήσω στην ερώτηση που έκανες. Ναι, δεν την έκανα ακόμα. Αφού την έκανες, γιατί τα γόναμε στον Κοντονή. Δεν που... την έκανα ακόμα. Α. Περίμενε να την κάνω πρώτα και μετά μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Ναι, απλά ναι. Λοιπόν, ναι. Κοίτα να δεις. Τα χώνατε στον Κοντινή ναι. Για το αν θα συνέβαινε κάτι. Μπράβο. Okay. Ο, βέβαια. Εγώ είμαι μαζί σας. Ωραία. Άρα και πού έκανα το λάθος. Μα δεν τελείωσα. Ακόμα. Περίμενε. Τα χώνατε αν θα συνέβαινε κάτι. Ναι. Δεν συνέβη. Που είσαι μαζί μας μέχρι εδώ. Okay. Που είσαι μαζί μας μέχρι εδώ. Εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε. Πάμε παρακάτω, δεν συνέβη όμως. Γιατί δεν βγήκατε μια μέρα να πείτε ρε παιδιά να πούμε εντάξει συγγνώμη που κάναμε αυτή την ιστορία. Το είπαμε ρε παιδιά, πλάκα κάνεις. Δεν είπαμε συγγνώμη. Είπαμε ότι ευτυχώς άνθρωπε μου σου έρθει το μυαλό στο κεφάλι και δεν έκανα. Μα όταν ταχώνει σε κάποιον,
του ζητά συγγνώμη μετά. Ε, απάντα ρε φίλε. Εγώ τα έχωνα για να μην γίνει. Αφού δεν έγινε, στην άλλη εκπομπή που κάναμε, είπα ευτυχώς που ο άνθρωπος δεν έκανε το έγκλημα. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Μα δεν ξέρεις κάτι, είναι εντελώς λάθος, ειλικρινά μιλάω. Έχω, τι να σου πω τώρα, από την εποχή του Γιούτσου ας πούμε. Ωραία, ωραία, ναι. Είμαι και λίγο, δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι τέλος πάντων, ναι, εγώ είμαι 53. Πόσα είναι τα πρωταθλήματα. Ναι, λοιπόν από την εποχή του Γιούτσου, από τη Χούντα ας πούμε, όπου κατάλαβα, ναι. Ξαφνικά έφυγε ο Μπούκοβι και ο Γιούτσο σχεδιάζει τον Ολυμπιακό. Και ο Αργυρούδης, ποιος τέλος πάντων, μεγάλωσα με... Ναι, με αριστερές ιδέες. Και εγώ Όχι, μεγάλωσα με άλμπουμ, με το Δελικάρι, ναι, με παιχταράδες ας πούμε, έτσι. Ωραία. Δηλαδή... προσωπική σχέση με τον Τζόλε, ξέρω εγώ, με διάφορα τέτοια. Ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. η ιστορία πια είναι ότι... Ότι δεν είπα συγγνώμη στον Κοντονή. Ρε, δεν είναι το θέμα αν είπε συγγνώμη στον Κοντονή. Αυτό που είπες. Το θέμα είναι το βασικό, ναι. Είναι ότι είναι απαράδεκτο, εγώ έχω φίλους Ολυμπιακούς, που έχω σχέση μόνο για την Ολυμπιακή, οι οποίοι είναι δεξιοί, πασόκοι, αριστεροί και οτιδήποτε άλλο. Είναι λάθος να μπλέκεται η πολιτική με το ποδόσφαιρο. Άκουρε φιλαράκο, το ποδόσφαιρο είναι αυτό που αγαπάμε. Μάλλον εγώ τον Ολυμπιακό αγαπώ και αγάπησα και το ποδόσφαιρο. Άκου να σου πω κάτι άλλο. Ναι, όταν εντάξει, όμως εγώ αγαπάω το ποδόσφαιρο γιατί έπαιζα μικρός και ξαφνικά ξέρω εγώ από 3-4-5 χρονών να πούμε γίνω Ολυμπιακός. Λίγο, φίλε, να μιλήσω όλο εσύ μιλάς. Όταν λοιπόν ήρθε ένας άνθρωπος, ο Κοντονής, ναι. Που έκανε, που είχε μια ιδέα να φύγουμε από την Ευρώπη, οι ελληνικές ομάδες, αλλά η ουσία ήταν ότι ήθελε μόνο ο Ολυμπιακός να φύγει από την Ευρώπη γιατί οι άλλες και που παίζουν στην Ευρώπη είναι μηδέν. Όπως η ΑΕΚ παράδειγμα. Το άλλο του Κοντονή που έκανε ήταν στα επεισόδια Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στη Λεωφόρο που δεν ήταν μέσα Ολυμπιακοί, τιμωρήθηκαν όλες οι ομάδες, δύο αγωνιστικές. Αυτό ήταν λάθος του. Ήταν λάθος φίλε. Να σου πω την αλήθεια, όταν υπάρχει τόση βία στο ποδόσφαιρο κάποτε... Βία Καλλιονή! 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 Όταν ο γιος μου, τώρα είναι 21 χρονών. Παίζει λοιπόν, Καλλιονή! Όταν ο γιος μου ήταν πιο μικρός, ας πούμε, σε κάποια φάση, παίζαμε στη Ριζούπολη. Άστο ρε φίλε, παίζει Καλλιονή με τον Όφη παράδειγμα. Πού είναι η βία? Άκουσε με λίγο ρε παιδάκι μου να πούμε. Καλλιονή Πανετολικός, πού είναι η βία? Ναι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Όχι, θέλω να πω κάτι άλλο. Ρε, άκου να σου πω όταν ας πούμε, ξέρω εγώ, παίζαμε στη Ριζούμπολη. Θα σε κλείσω, φίλε. Έτσι. Θα σε κλείσω, φίλε. Παίζει Καλλιονή Πανετολικός. Πού είναι η βία? Γιατί τι μπορεί να κάνει αυτή. Φωνάει πάρα πολύ και μικροφωνίζει και δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λες. Τι ναι. Είπες. Παίζει, λέω, Καλλιονή Πανετολικός. Πού υπάρχει βία? Που τιμωρήθηκε τσάμπα η Καλλιονή. Εγώ δεν είπα ότι είσαι άδικος αυτό. Αυτό πες το μια ώρα ρε και με σκάς. Αλλά δεν μπορώ να πω μια σκέψη. Όταν λοιπόν παίζαμε στη Ριζούμπολη, που ήτανε, έμπαινες και έβγαινες στο γήπεδο από μια σκάλα και πήγα σε κάποια φάση με το γιο μου ας πούμε, ζορίστηκα ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή ζορίστηκα απίστευτα. Έτσι, όταν ξαφνικά, ας πούμε, ήμουν σταματημένος με το γιο μου πάλι, έτσι. Άσε ρε φίλε, έξω, το παιδάκι σου, άσε το παιδάκι σου που κοιμάται. Άκουσε με, με πήρες και μου λες, Τάκη, τότε με τον Κοντονή τον αδίκησες και δεν του ζήσεις συγγνώμη. Άσε το που πήγες στη Ριζούπολη από μια σκάλα με το γιο σου και άσε αυτά, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Πάμε στο άλλο. Ήταν λάθος του Κοντονή που πήγε στο Sky. Γιατί δεν πάει στο Sky, δεν κατάλαβα να πω. Γιατί δηλαδή, συγγνώμη να πω. Επειδή ο Sky είναι το Αλαφούζου, το θέμα δεν είναι ο Sky. Το θέμα εσύ. Είναι ο Αλαφούζου. Που δίνει κατευθύνσει. Αυτό το μαλάκα να πούμε τέλο πάντων από τη Θεσσαλονίκη. Ποιο και είναι. Είσαι Ολυμπιακό εσύ. Τι. Και μου λες ότι είσαι Ολυμπιακό και θες να σε πιστέψω. Γιατί νομίζω, ότι να μην πήγε σε ένα κανάλι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, συγγνώμη, οι εργαζόμενοι στο Sky έχει την αίσθηση ότι είναι όλοι. Κάτσε, ρε φίλε, δύο λεπτά, κάτσε. Ένα λεπτό, μην με τρελαίνει. Πήγε, όχι στους εργαζόμενους. Δεν είπα εγώ πήγε στους εργαζόμενους. Πήγε στην πιο βρώμικη εκπομπή.
του Θωμαίδη που αυτή η εκπομπή βγάζει μόνο λάσπη. Το θέμα είναι τι είπε όταν πήγε σε αυτή την εκπομπή, όχι αν πήγε στην εκπομπή. Αν είπε κάτι το οποίο θεωρείς εσύ ότι, να σου πω, ότι είναι βαζελο, τέτοιο δροσπάτων, να ξέρω εγώ το λαχούζω, να το δεχτώ, αλλά... Θυμάμαι ότι είχα δει λίγο, δεν είχα δει πάρα πολύ τέλος πάντων. Θα μ' αφήσει να τελειώσω, ρε φίλε. Και δεν είδα να είπε κάτι, είπε για την κάθρα σου. Ρε θα μ' αφήσει να τελειώσω. Είπε ότι πρέπει να πει. Άντε γεια. Ρε φιλαράκο, αυτή την προπαγάνδα, την κομμουνιστική, μην με τραλένεις. Την ιαχωβίστηκε μάλλον, όχι κομμουνιστική. Ότι και καλά δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Πήγε σε μια εκπομπή που αυτή η εκπομπή ο παρουσιαστής έχει καταδικαστεί από το δικαστήριο για συκοφαντική δυσφήμιση κατά κάποιων ανθρώπων. Όπως και τώρα κατά του Ολυμπιακού. Και μου λες που είναι το λάθος. Πήγε σε... Ένας υπουργός συνήθως πηγαίνει σε ένα κρατικό κανάλι. Δεν πάει σε ένα κανάλι που αυτός ο ιδιοκτήτης του καναλιού είναι στο βίντεο τι έδειξα πριν από λίγο. Έχει καταδικαστεί για ένα σωρό πράγματα. Το μόνο πράγμα που κάνει είναι να πετάει λάσπη κατά του Ολυμπιακού. Και με ένα παρουσιαστή που έχει καταδικαστεί από το δικαστήριο για συκοφάντη. Και μου λες γιατί πήγε, τι με πειράζει που πήγε εκεί. Πλάκα μου κάνεις. Σα πάρε φίλε Αράκο. Πού το βρήκες αυτό ρε φίλε. Θα μας τρελάνει τώρα διάδικα. Σε άφησα εκεί, το έπαιξες λίγο Ιαχωβά. Έχεις αυτό το Ιαχωβίστικο που πάνε και πιάνουν τον κόσμο εκεί με τα βιβλιαράκια και τους κάνουν Ιαχωβάδες. Ευτυχώς δεν τους κάνουνε. Και ήρθες να μου προδείς εμένα φούμαρα και παραπήθεια. Τι με πειράζει και να ζητήσω συγγνώμη. Ποιος είναι ρε Κοντονής που θα ζητήσω συγγνώμη. Είναι ένας που το πληρώνω εγώ. Και ο ελληνικός λαός. Και τον έχω εκεί να κάνει το δίκαιο. Να υπερασπίσει τους νόμους. Και μου πάει σε μια εκπομπή, σε ένα κανάλι που βγάζει μόνο λάσπη, με έναν ιδιοκτήτη που το κυνηγάνε από τη Ρουμανία μέχρι τη Βενεζουέλα και μου λες γιατί με πειράζει. Σοβαρά μιλάς. Και μου το πήγαινες από εδώ και από εκεί, πήγα στη Ριζούπολη από μια σκάλα με το γιο μου. Τι είναι αυτά τα ιαχωβίστηκα, ρε. Καλησπέρα. Ναι, τρίτη φορά είναι. Λίγο δεν θέλω να, έτσι, να τσακωθούμε να... Άντε γεια! Και τέταρτη θα τσακωθούμε και πέμπτη άντε γεια θα φας. Και έχει το άντε γεια και μέχρι το έβδομο. Που θα μου το... Ρε, πάρε το 090 και βρίσκα μια κόμμα να το παίξεις. Άντε μπράβο. Άμε που θα μου πει ο άλλος... Που βρήκα το λάθος. Κοίτα, εμείς επειδή έχουμε τα φρύδια και την καρδιά τίμια, λεβέντικη και πυρεώτικη και καθαρή, όλοι οι Ολυμπιακοί, είπαμε μην τυχόν και κάνεις το λάθος αυτό και βγάζεις τις ομάδες και την Εθνική Ελλάδος από την Ευρώπη. Ευτυχώς που δεν το έκανε, είπα, όταν δεν έγινε αυτό το πράγμα, αλλά και τους ζητήσουμε και συγγνώμη, όταν ένας άνθρωπος. Ενώ έχει τιμωρήσει όλες τις ομάδες από δύο αγωνιστικές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, επειδή είναι η άλλη διοργάνωση και όχι πρωτάθλημα, το κάνει με κόσμο. Μπαίνει μέσα η Παναθηναϊκή στον αγώνα μπάσκετ και δεν τρέχει τίποτα. Και όταν μπήκανε μέσα όταν ανάψαν ένα καπνογόνα Άρη ΣΑΕΚ, λέει τι έγινε εκεί πάνω στον Άρη. Καλησπέρα. Εμπρός. Ναι. Ναι. Ποιος. Να μιλήσω. Όχι, άντε γεια, όχι ρε φίλε, όχι. Τέρμα. Τα ιαχωβίστηκα αλλού. Τέρμα φίλε. Εδώ υπάρχει μια δημοκρατία. Εδώ είναι δημοκρατική εκπομπή. Αφήνουμε τον κόσμο και μιλάει. Αλλά είναι παράλληλα και τόσο τιμία που όταν ο άλλος δεν έχει επιχειρήματα και έχει μόνο λάσπη να πετάει, κόβεται. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Το είχε πει και ο μεγάλος Αλέξανδρος, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο μεγάλος Μέγας Αλέξανδρος. Που θα μιλήσεις, τι να μου πεις, ότι πήγες πάλι με το γιο σου στη Ριζούπολη από μια σκάλα
Και έβλεπες το άλμπουμ με το Σιδέρι και το Γιούτσο. Άστα ρε φιλαράκα, αυτά είναι αχωβίστηκα. Το πήγες από αλλού για να μου το πας εκεί που θες. Και καλά, είσαι Σιριζέος μέχρι τα μπούνια, δεν με ενδιαφέρει, καλά κάνεις. Αλλά όχι και ότι είσαι Ολυμπιακός, του Κοντονή φίλος είσαι. Ό,τι σου λέω, ό,τι σου λέω το υπογράφω. Και αν δεν είσαι του Κοντονή φίλος, είσαι του ΣΥΡΙΖΑ οπαδός, πιο χειρότερος και από μένα που είμαι Ολυμπιακός. Άσε ρε φιλαράκο. Πήγε σε ένα κανάλι που πετάει λάσπη σε ένα καταδικαστήριο. Το βίντεο το είδες. Αν έχεις δει το βίντεο, θα έχεις καταλάβει σε ποιο κανάλι πήγε. Και, αυτή η εκπομπή εδώ δεν είναι για να ζητάει συγγνώμη. Δεν κάνει λάθη για να ζητάει συγγνώμη. Δεν κάνει λάθη. Δεν έχει σπηλώσει κανέναν. Ναι. Δεν λέει ποτέ τις ψέματα. Ποτέ τις. Εδώ και 15 χρόνια. Ενώ ο παρουσιαστής της εκπομπής του Sky, του καταλληλού Sky, έχει καταδικαστεί από δικαστήριο. Και πήγε ο υπουργός, ο εκλεγμένος 4 μηνών. Και εσύ τι νομίζεις, ότι δεν υπάρχουν Ολυμπιακοί που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ντρόπιασε ο Κοντονής. Καλησπέρα. Έλα, τι κρατάς στο χέρι μου. Τι? Τι κρατάς στο χέρι μου. Τι λες? Τι καιρό κάνει, τι λέει. Τώρα είναι μετά τις 1:30, βγαίνουν όλοι οι ανώμαλοι, όλοι οι αλκοολικοί, όλοι αυτοί που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, ακόμα και ο πιτσιρικάς από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια. Να ακούω στη γραμμή. Ναι, βγες στη γραμμή. Γιατί? Γιατί. Ναι. Κάτσε, περίμενε, θα σε βγάλω σε λίγο στη γραμμή, περίμενε λίγο. Περιμένεις. Περίμενε, Ρωτάκη. Τι είσαι? Ολυμπιακός είμαι, Ρωτάκη. Μίλα ρε φίλε, με βγάζεις το λάδι κι εσύ. Μιλάω, Ρετάκη, Ολυμπιακός είμαι. Ναι, θα περιμένω στη γραμμή. Αφού μιλάμε, τι πρέπει να περιμένω. Α, ναι, μιλάμε, Ρετάκη. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Τι είναι αυτή που μιλούν. Τάκη, μ' ακούς. Τι είναι αυτή που βγάζεις στην εκπομπή. Αυτή δεν πρέπει να ξαναβγουν. Καλησπέρα. Εμπρός. Ναι. Να μιλήσω, παιδιά. Δεν θα μιλήσει ποτέ εσύ. Εσύ θα πάρεις στους Ιαγωμάτες να μιλήσεις. Καλό βράδυ. Δεν θα ξαναμιλήσεις. Εδώ είναι η δημοκρατική εκπομπή. Δεν θα βγες να λες παπαριές. Στη δημοκρατία μιλάνε αλήθεια επί το πλήστον. Πετάνε και κάποιες νόμες έτσι μια και υπάρχει δημοκρατία, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Σε ένα σημείο. Ο Κοντονής, ξαναλέω, να το χωνέψεις. Πήγε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που είναι κλεμμένος, που είναι αυτά που έλεγε πριν από λίγο, μην κάνω και κανένα λάθος και πω κανένα ψέμα που δεν θέλω να λέω. Αυτά όλα. Σε έναν ιδιοκτήτη, το είδατε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, και σε έναν παρουσιαστή που είναι καταδικασμένος από το δικαστήριο. Και μου λες που πήγε ο καινούριος υπουργός και τι κακό έκανα που το λέω. Σοπα ρε φίλε, δεν ξαναμιλάς εδώ. Όχι. Θα πάρεις στην εκπομπή των που λένε άκου τι είπαν. Εκεί πάρε. Εκεί πάρε. Καλησπέρα. Έλα Τάκη, καλησπέρα. Γεια χαρά. Κώστας από Άγια Παρασκευή, τι κάνεις? Γεια σου Κώστα, καλά. Έχουμε ξαναμιλήσει. Παίρνει ένας Ολυμπιακός, έχω πάρει 5 φορές, δεν μπορώ να βγάλω γραμμή. Οι άλλοι πώς βγάλουν συνέχεια γραμμή ρε παιδί, είναι αυτό το πράγμα. Έχουν την κολοφαρμή. Έχουν τον τρόπο, ε. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, ο καπετάνιος Ασπρονίση, έχω να σου πω ότι είναι παπά στην Άνδρο, σε χωριό της Άνδρου. Όποτε θέλεις, έρχεσαι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, το έχω ακούσει αυτό, ναι. Ναι, ναι, όπως το λέω εγώ, είμαι από εκεί, όποτε θέλεις, έρχεσαι και το τσεκάρεις. Ο άνθρωπος έχει να πει πολλά. Καταλαβαίνεις, ε. Καλά, δεν θα κάνω και το δημοσιογράφο, θα μπαίνω στο ίντερνετ. Περίμενε. Ναι. Θα μπαίνω στο ίντερνετ, δεν θα πηγαίνω εγώ να εκβιάζω τον κόσμο, πες αυτό και πες το άλλο, όπως κάνουν οι άλλοι. Θα μπαίνω στο ίντερνετ, θα τα διαβάζω και θα σας τα δείχνω.
Έτσι, εγώ σου λέω να μιλήσει και με τον ίδιο. Δεν θέλω να καλύτερα από το ίντερνετ. Δεν θέλω. Και με τον ίδιο. Άκου φίλε, με παρεξήγησες. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Εγώ είμαι ο παδός της καλύτερης ομάδας της Ελλάδος. Δεν χρειάζεται να είσαι δημοσιογράφος. Ο άνθρωπος ήταν καπετάνιος σε ένα πλοίο που έκανε αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να σου. Γιατί μόνο δημοσιογράφοι πρέπει να ξέρουν. Ναι, δεν θέλω εγώ να μιλήσω, ρε φίλε. Εγώ είμαι ο παδός, όπως και εσύ, της πιο μεγάλης ομάδας στην Ελλάδα, της πιο τιμίας. Δεν είμαι ούτε Παναθηναϊκός με υπόθεση λουλουδιών, ούτε ΑΕΚτζής με υπόθεση Χρυσοβιτσιάνου. Συσέρε. Καλά για τα λουλούδια τώρα, όταν έχει παίξει φιλικό με τα ΕΣΕ, τα λουλούδια τώρα είναι λιγότερο. Τι να λέμε τώρα. Τα έχουμε πει αυτά. Πάμε παρακάτω. Πες κάτι άλλο. Λοιπόν, Τάκη, ναι. Θέλω να σου πω, εκτός από όλα αυτά, ας πούμε, οι αλαφούδες και τα λοιπά, ο καθένας με ένα χτύπημα στο Google, όπως είπες και εσύ, μπορεί να μάθει πολλά πράγματα. Εκεί θα μπαίνει όλοι. Εγώ έχω να πω κάτι για την Κυριακή, ναι. επειδή αρχίζουμε μπάσκετ, λοιπόν. Ωραία. Τα καλά παιδιά τελειώσανε, οι Αγγελόπουλοι με το παραμικρό πρέπει να πάρουν την ομάδα και να φύγουν, τέρμα. Δεν υπάρχει παρακάτω, δεν γουστάρουμε ρε παιδί μου να παίξουμε έτσι. Άμα θέλουν να παίξουν στα ίσα. Τελείωσε. Άκου, φίλε. Λοιπόν, δεν μπορώ να παίξω παιχνίδι με 50 βολές. Το καταλαβες. Ναι. Θα τους λοιπόν, ναι. Δεν θέλω να παίξω έτσι. Δεν θέλω να παίξω έτσι, ρε φίλε. Δεν γουστάρω. Να παίξω στην Ευρωλίγκα μόνο. Δεν πειράζει. Εντάξει, λέγε άλλο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν διαφωνεί με αυτό που σου λέω. Δεν ξέρω. Διαφωνώ γιατί θα τους νικήσουμε όπως και να γίνει φέτος. Δεν σ' ακούω τα εκεί. Λέω, διαφωνώ. Ναι. Γιατί και 50 βολές να βαρέσουν, εμείς θα τους νικήσουμε. Εμείς θα τους νικήσουμε αν έχουμε 5 κλάσεις, δεν το συζητάω. Αλλά κοίταξε να δεις, όταν μπαίνεις στο γήπεδο, ο Σπανούλης, ο Πρίτερης, ο Μάτζαρης, οποιοδήποτε, λοιπόν, δεν μπορεί να αισθάνεται συνέχεια το κοράκι από πάνω, καταλαβαίνει. Είναι ψυχολογικό το θέμα από ένα σημείο και πιτά. Δηλαδή δημιουργείται θέμα ψυχολογικό στον άνθρωπο, ας πούμε. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, δεν μπορεί να αισθάνεται ότι με το που θα ακουμπήσει τον άλλον είναι φάουλ. Εδώ παίζαμε χθες με τον Άρη, που είναι ένα παιχνίδι ουσιαστικά διάφορο, ξέραμε αυτό το κερδίσουμε, ας πούμε, εντάξει, έτσι κι αλλιώς. Και ξαφνικά βλέπω μέσα σε 5 λεπτά, ας πούμε, 20 φάουλ Ολυμπιακός. Είναι αυτό το πράγμα. Θα τα περιμένουμε αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ με τις άποψη ότι δεν, δηλαδή, όπως παίζει ο Κουραμπιές ο άλλος, που έχουν αδειάσει όλα τα ζαχαροπλαστεία από τους κουραμπιέδες, ναι. πρέπει να τον αντιμετωπίσεις, εντάξει. Τελείως. Δεν μπορείς συνέχεια να είσαι το καλό παιδί, ας πούμε, και να δέχεις την αλήθεια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουν γνώση οι φυλάκες. Έλα. Έχουν γνώση οι φυλάκες. Έχουν γνώση. Μπράβο. Αυτό θέλω να ακούσω. Τίποτα άλλο. Μπράβο. Αυτό θέλω να ακούσω. Τίποτα άλλο. Τα πάμε όλα. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Τάκη. Σε ευχαριστώ. Για χαρά. Καλησπέρα. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, 2.000 εισιτήρια έχουν μείνει το πολύ αύριο το πρωί στο ΣΕΦ. Θα φύγουν μέχρι τις 1 το μεσημέρι, 2 το αργότερο. Την Κυριακή, χωρίς ακρότητες, θα μας προκαλέσουν οι Παναθηναϊκοί να έχετε το νου σας. Ξέρω ότι αγαπάμε όλη την ομάδα μας. Να πάρουμε το πρωτάθλημα αυτό για να τελειώνει το παραμύθι αυτό με αυτούς. Και τη Δευτέρα, αφού δω, καταρχήν θα είμαι εδώ τη Δευτέρα στην εκπομπή, θα μάθω όμως τι έγινε στη δίκη εκεί της, εκεί αυτού του Μάτσα. Θα μάθω τι θα γίνει και τι θα πει. Και επειδή φαντάζομαι θα βαδίζει στο ίδιο στυλ όπως πάει η εκπομπή εδώ και τόσα χρόνια ψέματα, την Παρασκευή θα έχει χειρότερα. Θα βουήξει το Πανελλήνιο. Γιατί οι πιο πολλοί τα έχετε ξεχάσει και οι πιο πολλοί πάλι δεν τα έχετε δει. Και εμείς θα λέμε μόνο αλήθεια. Τι είπε το Αλτατζίρα, τι είπε ο Παπαδημούλης, τι είπε ο Κουρίς, όχι τι ήρθε του Τάκη να πει. Ψέματα, όπως ο Θωμαίδης που λέει, μου είπε, του είπα, θα μου πει. Όχι ρε. Ή του Γεωργία, του υπαλλήλου του Μελισσανίδη,
που αν το έλεγε τότε η ΑΕΚ δεν θα έπεφτει στη Β' Εθνική, θα έπεφτει η Βέρεια. Μετά από 3 χρόνια θυμήθηκε να πει ότι... Α! Ένα λεπτό. Μετά από 3 χρόνια θυμήθηκε να πει ότι μου είπε ο πρόεδρος να το παίξουμε όβερ. Λοιπόν, ακούσε κάτι άλλο, μάγκες. Μέσα στο ίντερνετ το διάβασα κι αυτό. Εδώ θα γελάσετε. Λοιπόν, στον Άσο, Ολυμπιακός Βέρεια, 520.000. Στο over, 49.000. Που τότε ήθελαν να το παίξουν over. Καταλάβατε πού είναι η βρωμιά. Πήρατε χαμπάρι. Και ο καφές δεν ήξερε τίποτα μετά. Μόνο ο υπάλληλος του Μελισανίδη, έτσι, που αγνόησε την ΑΕΚ τότε να τη σώσει, αφού βρήκε κάτι με πτώ, κατά τη γνώμη του, να το πει εκείνη την εποχή να μην πέσει η ΑΕΚ στη Β', αλλά του είπε ο άλλος, όχι ρε, δεν χρειάζεται, θα πέσουμε τώρα στη Γ' και άμα χρειαστούμε θα σε βάλω να τα πεις. Για τέτοια βρωμιά μιλάμε. Τελειώσαμε, τι κάνουμε. Λοιπόν, μάγκες μου, Κυριακή στο γήπεδο, Δευτέρα εδώ, και την Παρασκευή τα ντοκουμέντα της συμφοράς των ανθρώπων αυτών. Καλό βράδυ.